Καφές και κομπιούτερς, επεισόδιο τέταρτο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το AI, όπως πάντα, νομίζω το έχουμε πιάσει αρκετές φορές αυτό το θέμα, αλλά θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το πώς μας βοηθάει και πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας για να γίνει πιο παραγωγικό στη δουλειά του. Πριν από αυτό όμω, ο Δημήτρη έχει ετοιμάσει ένα fact. Δημήτρη. Λοιπόν, το fact είναι το εξή. Όλοι ξέρουμε την Python, έτσι. Γλώσσα προγραμματισμού, πάμε. Μπορείτε να πείτε ναι, μπορείτε να πείτε κάτι. <laughs> Δημήτρη, δεν έχει καλό Ιντερνετ. <laughs> το fact, πάμε. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε την Python, έτσι. Δυστυχώς, ναι. Ωραία. Ξέρουμε και το λόγο της Python, όπου έχει ένα φίδι. Δύο φίδια, κάτι τέτοιο είναι, ένα ένα μπλε. Όμως, δεν είναι εμπνευσμένο από το φίδι το όνομα της Python, αλλά αυτός που έφτιαξε τη γλώσσα προγραμματισμού Python, εμπνεύστηκε από τους Monty Python, και συγκεκριμένα από ένα sketch series που λεγόταν Monty Python's Flying Circus, το 1991. Τώρα, πώς έχει προκύψει το logo να είναι ένα τοφίδιο πίθανο, α πούμε. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, δεν εμπνεύστηκε από το φίδι, εμπνεύστηκε από ένα σκετσίδι. Φαντάζομαι πρώτα βγάλαν το όνομα και μετά βγάλαν το λόγο. Ναι, ισχύει. Και έβγαζε περισσότερο νόημα βασικά αυτό το λόγο. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο έχουμε και καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη Φώσασο. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα τον αφήσουμε λίγο να ζεσταθεί και θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη. Με θέλω να ρωτήσω ως designer πώς σου εξοικονομεί το AI χρόνο καθημερινά. Φαντάζομαι χρησιμοποιείς mm. DALI, ChatGPT κλπ. Πώς σου κάνει αυτό πιο παραγωγικό. Οκ. Okay. Το DALI, για να σου πω την αλήθεια, δεν το χρησιμοποιώ καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα με έχει βοηθήσει αρκετά σε πολλά πράγματα. Δηλαδή τις προάλλες έκανα ένα πόστερ στο οποίο έπρεπε να υπάρχει μια κρέπα και κανείς δεν κατάλαβε ότι η κρέπα ήταν generated από AI, όλοι νόμιζαν ότι είναι real image ή κάτι τέτοιο, οπότε σου εξοικονομεί σίγουρα χρόνο από το να ψάχνεις stock images Τέλειο. και πόσο μάλλον αν δεν έχεις κάποιο subscription αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο που spoiler alert δεν έχουμε κάποιο subscription εκεί που δουλεύω σε κάποια τράπεζα mm -hmm. με εικόνες. Οπότε, ναι, σίγουρα μου εξοικονομεί χρόνο εκεί, στο να κάνω Generate Images. Τα επεξεργάζουμε βέβαια λίγο πάντα. Ε, ναι, το chat GPT τώρα, ως προς το να μου πει πώς να κάνω κάτι ή να μου δώσει κάποια βοήθεια, δεν το χρησιμοποιώ να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Κωνσταντίνε Φουλίδη, χρησιμοποιείς το AI στην καθημερινότητά σου. Καθόλου, καθόλου. Εγώ είμαι, νομίζω, ο τελευταίο των, των μου ικανών. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Πες να το έχω χρησιμοποιήσει μόνο μια φορά. Ωραία. Θα επανέλθουμε σε αυτό σε λίγο. Να μα πει ο Κωνσταντίνο. Υπάρχουν κάποια tasks καθημερινά τα οποία σου κάνει το AI και σου εξοικονομεί χρόνο. Δεν έχω κάποιο fix πράγμα το οποίο θα κάνω κάθε μέρα. Μπορεί ίσω και τώρα εμεί χρησιμοποιούμε έναν editor που λέγεται Cursor, που μου τον είχε δείξει ο Νίκο. Μπορεί να μαρκάρει π.χ. κάτι που έγραψε και να σου βρει π.χ. να του πει γιατί δεν δουλεύει, ξέρω εγώ, ή κάνει αυτό, να θα έπρεπε να κάνει αυτό, και να σου κάνει κάποια διόρθωση. Οπότε ναι, με βοηθάει πάρα πολύ στο ότι μπορεί κάποιο μικρό πράγμα να με βοηθήσει να μην χρειάζεται να μπω στο stack overflow να διαβάσω γιατί και πώ, και πάω να το διορθώσω και να κάνει ό,τι θέλω. Τώρα που το αναφέρει, έχω και εγώ να μπω στο stack overflow πολύ καιρό από τότε που υπάρχει το chat GPT. Ε, θέλω να σταθώ λίγο, Κωνσταντίνε Φουλίδη, φούλο. Γιατί δεν σου έχει κίνησει καθόλου το ενδιαφέρον το chat GPT. Ε, προσωπικά δεν. δεν, το έχω σκεφτεί, δεν το έχω αναλύσει, αλλά θεωρώ ότι ξέρω εγώ, η δουλειά που έχουμε είναι να σκεφτόμαστε μόνοι μας ε, το να λύσουμε το πρόβλημα. Ε, οπότε δεν έτυχε και να το χρησιμοποιήσω ή δεν, και δεν μπήκα καν και στην περιέργεια να σα πω την αλήθεια. Στο Stack Overflow όμως μπαίνεις. Ναι, ναι στο Stack Overflow δουλεύω. Εντάξει, εγώ είπαμε είμαι του 5.000. <laughs> Ε, Απλά έχω παρατηρήσει εγώ, το... αυτό που θέλω να πω ότι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ Και στην εταιρεία μας το έχουν κάνει σαν εσωτερικό πρόγραμμα Και το έχουν αφήσει ελεύθερο να το χρησιμοποιούμε και να το... και να το δουλεύουμε και να λύνουμε προβλήματα Να πω και εγώ ότι πλέον το έχω συνηθίσει τόσο πολύ Να δώσω και λίγο δύο παραδείγματα πόσο χρόνο μου εξοικονομεί Έχω μια γραμμή που έχει ένα αρκετά περίπλοκο regular expression, ένα regex ο editor χρησιμοποιώ τον ίδιο editor τον οποίο ανέφερε ο Κωνσταντίνος, τον Cursor AI. Ουσιαστικά αντί για να χρησιμοποιώ το Copilot που είναι από το GitHub, χρησιμοποιούμε ChatGPT. Μπορώ να μαρκάρω ένα, κάποιον κώδικα και να γράψω κάτι σχετικά με αυτόν. Για παράδειγμα γιατί δεν λειτουργεί, υπάρχει βλέπεις κάποιο bug και τέτοια και το AI αντίστοιχα να μου τον διορθώσει. Που λέτε είχα ένα αρκετά περίπλοκο regex, το οποίο μάρκαρα. Έγραψα στο chat, έχω αυτό το regex, το οποίο είχα μαρκάρει και δεν κάνει match το συγκεκριμένο string. Το AI το διόρθωσε μόνο του. Ωραία, δεν κατάλαβα τι αλλαγή έκανε. Έβαλε κάποια, κάποια γράμματα μπρο και πίσω και μετά δούλεψε. Αρκετά περίπλοκο πρόβλημα το οποίο είχα. Και επίση με εξοικονομεί χρόνο γιατί είχα 10 αρχεία στα οποία είχα διάφορε CSS κλάσει. Αυτό που χρειαζόμουν είναι να πάω σε όλε τι κλάσει και να βάλω μπροστά ένα prefix τύπου Νίκο, Παύλα και την κλάση που είχα πει. Άμα το έκανα αυτό χειροκίνητα, πιστεύω το 2 ώρα, το 3 ώρα το χρειαζόμουν σίγουρα. Τι έκανα, πήρα το cursor, το, τον editor, επέλεξα όλο το αρχείο και του έγραψα, βάλε μου σε όλε τι CSS κλάσει αυτό το prefix. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το, και το έκανε και το έκανε και πιο σωστά από ό,τι θα το έκανα εγώ. Εγώ εντάξει, αυτά πολύ ωραίο, αλλά okay. οκ, δεν το έχω δει ποτέ να γίνεται. Εγώ θα ήθελα να πω λίγο για τον Νταλή. Το Νταλή είναι λίγο πιο, πιο hyped από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι σου λύνει τα χέρια τελείω σαν designer. Να το γυρίσω λίγο πάλι στο design. Είναι σίγουρα, έχει, έχει, πολύ δυνατά σημεία, αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή ακόμα δεν, δεν ξέρω, ίσως δεν έχει εκπαιδευτεί ακόμα τόσο καλά, αλλά δεν μπορεί να κάνει generate κάποια πράγματα. Τα κολλάει πάρα πολύ, δηλαδή όταν υπάρχουν γράμματα, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα graphics, όσο αναλυτικά και να αν τα γράψεις, δεν θα καταφέρει να τα πιάσει ποτέ και να φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα. Και όταν λέω ιδανικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι ακόμα και να σου βγάλει το επιθυμητό image και εσύ θα πας να το διορθώσεις, δηλαδή τα απαραίτητε διορθώσεις πάνω του, πάλι δεν σώζεται το αρχείο. Οπότε πιστεύω ότι εκεί θέλει ακόμα δουλειά αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι σας λύνει αρκετά τα χέρια καθημερινά κάνοντα coding και φτιάχνοντα bugs. Κάπου εδώ ξέρω ότι ο Κωνσταντίνο χρησιμοποίησε τον Dali για πολλά γραφικά σε μια ιστοσελίδα που έφτιαχνε. Θα να μα πει λίγο πόσο εύκολο ήταν να βγουν αυτέ οι εικόνε, οι οποίε εμένα βλέποντα μόνο το τελικό αποτέλεσμα, χωρί να ξέρω πόσε φορέ ρώτησε τον Dali και του διευκρίνησε τι θέλει να σου κάνει, ε, μου άρεσε πολύ δεν είναι τόσο απλό η αλήθεια είναι όπως λέει ο Δημήτρης δεν είναι ότι σου λύνει τα χέρια δηλαδή μπορείς να του δώσεις ξέρω εγώ ένα task, ένα input δεν ξέρω πώς λέγεται να του πεις ξέρω εγώ θέλω μια εικονίτσα από ένα ζωάκι να πιάνει ένα πληκτρολόγιο για παράδειγμα αλλά όταν πας να ζητήσεις κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο δηλαδή να έχει ξέρω εγώ transparent background ή να έχει άσπρο background ή ξέρω εγώ Πολλέ φορέ έβγαζε εικόνε οι οποίε είχαν trademarks, δηλαδή είχαν πάνω το λόγο τη Apple, είχαν κάποιο άλλο λόγο, και του πει, ξέρω εγώ, τι δεν θέλω να έχει αυτό το λόγο. Εκεί αρχίζει να τα χάνει λίγο. Δηλαδή, χρειάζεσαι και εξτρά επεξεργασία, ίσω σε Photoshop ή κάποιο άλλο εργαλείο, για να έχει ένα επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Ακριβώ αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δεν μπορεί να κάνει transparent images, δηλαδή θα σου βγάλει, αν έχετε πάει, ξέρω εγώ, κάποτε να ψάξετε κάτι και να γράψετε ότι θέλετε ένα transparent image, α πούμε, στο Google και σας βγάζει κάποια τετραγωνάκια από πίσω, αλλά εν τέλει το κατεβάζεις και δεν είναι transparent το image. Αυτό ακριβώς κάνει το ChatGPT. Βέβαια, στο κάνει εύκολο στο να το κάνει transparent μετά στο Photoshope ή οπουδήποτε. Αλλά ναι, δεν έχει φτάσει εκεί ακόμα. Επίση θα ήθελα να πω όμω ότι το νταλή μπορεί να το χρησιμοποιήσει καλύτερα κάποιο designer παρά κάποιο που δεν έχει επαφή με το design και θα εξηγήσω γιατί. Κάποιο που δεν είναι designer δεν ξέρει πολλά στυλ που έχει ένα design σε μια εικόνα. Π.χ. τι είναι το grunge, τι είναι το futuristic, τι είναι το cyberpunk. Οπότε καλό είναι να ξέρει έννοιε του design για να το χρησιμοποιήσει ώστε να του δώσει καλύτερη περιγραφή. Και τελευταίο, και μπορούμε να αλλάξουμε θέμα, το Dali το θεωρώ κατά βάση ανώτερο από αυτό που, έχει, που νομίζω πρώτα επιχείρησε να κάνει Adobe με το Adobe Firefly ναι νομίζω ότι είναι πολύ πίσω και μπαγκάρει σχετικά πολύ σε σχέση με τον DALI τον DALI είναι και πολύ πιο γρήγορο μπράβο και περιμένουμε περιμένουμε καλύτερα updates Συνοψίζοντας καταλαβαίνω ότι το DALI δεν είναι όσο για ένα designer δεν είναι όσο χρήσιμο είναι το chat για να προγραμματιστεί σωστά ναι ναι ε, έχοντας κάνει και καλά πολύ πιο, πιο, απλά πράγματα ας πούμε σε coding και εγώ μπορώ να καταλάβω ότι με βοήθησε πολύ περισσότερο κάνοντας coding παρά στο όταν έκανα design σίγουρα Πολύ ωραία νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά πράγματα σχετικά με το AI και έχουμε αρκετά ενδιαφέρον πληροφορίες έχει δώσει ο καθένας αρκετά ενδιαφέρον πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του μια ερώτηση για το κλείσιμο Κωνσταντίνε είναι φουλίδι Μήπως αλλάξαμε τη γνώμη και θα δοκίμαζες το AI. Δεν ξέρω, ίσω ε, θα το δοκιμάσω σίγουρα κάποια στιγμή, γιατί έχω ενθουσιαστεί από αυτά που με λέτε. Εγώ αυτό που θέλω να πω, στο, στο τελευταίο παράδειγμα, α πούμε, στη δουλειά που μου έτυχε, ε, ένα συνάδελφό μου είχε ένα bug και μπήκαμε να το δούμε. Τον έδωσα μια λύση, η οποία δεν μ' άρεσε, και του λέω: Ξέρω, εγώ περίμενε μισό λεπτό, γιατί είναι ωραίο bug, να πάω να κάνω ένα τσιγάρο και να σκεφτούμε κάτι καλύτερο να το κάνουμε. Ε, τελειώνω το τσιγάρο, γυρνάω μέσα, ε, μου λέει: Τόλισσα, πώ. Λέει, το βάλα, λέει στο ChatGPT και μου δώσει τη λύση. Η λύση είναι αυτή, ξέρω εγώ. Και λέω, ωραία, μια χαρά. σω είναι αυτό ένα λόγο που δεν μ' αρέσει να το χρησιμοποιώ. Δηλαδή, δεν, δεν με αφήνει να, να σκεφτώ μόνο μου τη λύση. Αλλά και πάλι είναι σίγουρα γλιτώνει χρόνο, ναι. Και σίγουρα θα το, με αυτά που με είπα θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ.